λήξεις σε ό,τι αφορά τη σύνθεση του νέου Υπουργικού και ό,τι άλλο έχει να μας πει από εκεί. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Τελικά έσκασε είδηση εδώ στο Προεδρικό Μέγαρο κατά τη διάρκεια της μέρας, καθώς πληροφορίες του ΣΥΓΜΑ επιβεβαιώνουν χωρίς περιθώριο αμφισβήτησης το γεγονός ότι ο κύριος Χάρης Γεωργιάδης, ο οποίος είχε το πρωί συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο λεγόμενος πρωινός καφές, ενημέρωσε τον Νίκο Αναστασιάδη ότι δεν επιθυμεί να συνεχίσει στο Υπουργείο Οικονομικών και μάλιστα ότι εμένει στην απόφασή του αυτή. Αυτό βεβαίως δεν τον δεν καθιστά άμεση την αποχώρησή του από το κυβερνητικό σχήμα. Είναι πλέον θέμα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Για το πού θα αξιοποιηθεί. Στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων, ναι. Αν στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων που θα έχει μπορεί να αξιοποιηθεί κάπου αλλού εντός κυβερνητικού σχήματος, την ίδια ώρα που όλοι αντιλαμβάνεστε και δεν πρέπει να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, ότι στην μεγάλη εικόνα των εξελίξεων μπαίνει και το ζήτημα των του εσωκομματικού συνεδρίου, του εκλογικού συνεδρίου, του δημοκρατικού συναγερμού, εκεί όπου πολλοί θεωρούν ότι ενδεχομένως να κάνει την επόμενη κίνησή του ο κύριος Χάρης Γεωργιάδης. Βέβαια όλα αυτά είναι μόνο φημολογία σε σχέση με τις εξελίξεις εντός της Πινδάρου. Το μόνο κρατούμενο αυτή τη στιγμή είναι ότι θα έχουμε νέο Υπουργό Οικονομικών, φαίνεται, ένα βαρύ χαρτοφυλάκιο το οποίο βεβαίως και συγκεντρώνει δικαίως όλα τα φώτα της δημοσιότητας. Αυτό λοιπόν, Κατερίνα, φαίνεται ότι ανακατεύει πάρα πολύ την τράπουλα για το νέο υπουργικό σχήμα. Παραμένει η πρόθεση του Προέδρου της Δημοκρατίας, όπως μαθαίνουμε, για περιορισμένες αλλαγές και για σύσταση ενός σχήματος από σαραντάριδες και από αυξημένη παρουσία γυναικών, καθώς θεωρείται αυτός ένα επιτυχημένο μοντέλο που ακολουθήθηκε τα τελευταία 3 χρόνια της διακυβέρνησης, της πρώτης διακυβέρνησης του Νίκου Αναστασιάδη. Άρα με αυτό το κρατούμενο ενισχύονται οι πληροφορίες ότι το βαρύ χαρτοφυλάκιο του Υπουργείου Οικονομικών ενδέχεται να δοθεί σε υφιστάμενο υπουργό. Υπάρχουν κάποια ονόματα, δεν κρίνω σκόπιμο ότι αυτή τη στιγμή μπορούμε να αναπαράγουμε φημολογία από Χριστό, τη στιγμή. Χριστό, να βάλουμε μία άνω τελεία, γιατί έχουμε ένα μικρό τεχνικό θεματάκι με τον ήχο και επειδή είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά που μας λες, θέλουμε να τα ακούμε πολύ καθαρά. Θα πάμε, θα προχειρήσουμε να το επιδιορθώσουμε, εάν επιδιορθώνεται. Θα πάμε εντάχει, γιατί μας ανέφερες ήδη. Το μόνο σίγουρο που μπορούμε να πούμε, γιατί έκανε και ο ίδιος δηλώσεις, έχει να κάνει με την αποχώρηση του Ιωάννη Κασουλίδη από το Υπουργικό. Κλείνει ο κύκλος μιας μακροχρόνιας και έντονης πολιτικής ζωής. Νομίζω να πάμε να παρακολουθήσουμε τι δήλωσε ο Ιωάννης Κασουλίδης και να επανέλθουμε κοντά σου. Είχα μια συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, που του ανακοίνωσα και συμφωνήσαμε ότι κλείει ο κύκλος της δικής μου παρουσίας στην πολιτική ζωή. Θέλω να αφυπηρετήσω. Τον ευχαρίστησα θερμά για τη συνεργασία μας για 5 χρόνια, για την δουλειά που παρήξαμε και με αυτό θα ήθελα να το ανακοινώσω και επίσημα και να ευχαριστήσω θερμά τους πάντες. Λοιπόν, αυτές ήταν οι δηλώσεις του Ιωάννη Κασουλίδη. Κλείνει ένας κύκλος πολιτικής ζωής, το είπε και επίσημα. Τώρα, υπήρξαν πληροφορίες, αναφέραμε τις πληροφορίες που έχουν να κάνουν με το Υπουργείο Οικονομικών. Δεν επιθυμεί ο ίδιος, λένε οι πληροφορίες του ΣΥΓΜΑ, ο Χάρης Γεωργιάδης, να παραμείνει στο Υπουργείο Οικονομικών. Μας ανέλησε πριν και ο πολιτικός μας συντάκτης, ο Χρήστο Χαραλάμπου, στον οποίο βλέπουμε και πάλι ποιες είναι οι σκέψεις, προς τα πού μάλλον κινούνται οι διάφορες σκέψεις που γίνονται καθώς παραμένει στην πολιτική ο Χάρης Γεωργιάδης. Πάμε να δούμε και τα σενάρια τώρα για το Υπουργείο Εξωτερικών. Υπάρχει αυτό το κενό στο Υπουργείο Εξωτερικών, σίγουρο. Υπάρχει πλέον με δεδομένη τη στάση Χάρη Γεωργιάδη και το κενό στο Υπουργείο Οικονομικών. Εμένουν οι πληροφορίες για τις μικρές αλλαγές που θέλει να κάνει ο Πρόεδρος, όπως μας είπε πριν και ο Χρήστος ο Χαραλάμπους. Τώρα, πάμε να δούμε κατά πόσον, δεν ξέρω αν αποκαταστάθηκε και η σύνδεσή μας με τον Χρήστο τον Χαραλάμπους, να δούμε κατά πόσον οι πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας σε σχέση με
την μετακίνηση του Νίκου Χριστοδουλίδη στο Υπουργείο Εξωτερικών ισχύουν, ενισχύονται, αποδυναμώνονται. Μπορούμε να μιλήσουμε με τον Χρήστο? Σας ακούω εγώ. Πολύ καλύτερα. Δεν ξέρω αν με ακούτε. Σε ακούμε πολύ καθαρότερα. Ευχαριστώ λοιπόν, πολύ και τους, το τεχνικό προσωπικό λοιπόν, που έδρασε αστραπιαία. Λοιπόν, να τελειώσουμε με το θέμα του Υπουργείου Οικονομικών. Η πληροφόρηση είναι ότι το χαρτοφυλάκιο θα δοθεί σε υφιστάμενο ένα από τα μέλη του υφιστάμενου Υπουργικού Συμβουλίου, εκτός αν υπάρξει μια δραματική αλλαγή το αμέσως επόμενο διάστημα, που θεωρώ ότι είναι απομακρυσμένο. Άρα αυτό ενισχύει το σενάριο της ανακατανομής χαρτοφυλακίων από τη στιγμή που πρόθεση του Προέδρου της Δημοκρατίας είναι να μην υπάρξουν τόσο εκβάθρων αλλαγές στο υπουργικό σχήμα. Βεβαίως μία ανακατάταξη χαρτοφυλακίων, αναδιανομή των χαρτοφυλακίων θα δημιουργήσει νέα δεδομένα τα οποία θα βλέπουμε στην πορεία. Τώρα σε ό,τι αφορά στο Υπουργείο Εξωτερικών και νοθήσα και επίσημα πλέον η θέση, είναι δεδομένο ότι την θέση θα αναλάβει ο νυν κυβερνητικός εκπρόσωπος, επικεφαλής του Διπλωματικού Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο κ. Νίκος Χριστοδουλίδης. Μάλιστα μαθαίνουμε ότι ο κ. Χριστοδουλίδης είχε χθες κατηδίαν συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και φαίνεται ότι αυτή η εξέλιξη έχει πλέον κλειδώσει. Ο κ. Χριστοδουλίδης βεβαίως θα επιστρέψει σε παγιά γνωστά λιμέρια. Υπήρξε Διευθυντής Γραφείου Υπουργείου Εξωτερικών, είναι διπλωμάτης καριέρας. Μάλιστα, τον κύριο Χριστοδουλίδη ως κυβερνητικό εκπρόσωπο, οφείλουμε να πούμε, τον είχε προτείνει ο ίδιος ο Ιωάννης Κασουλίδης κατά την έναρξη της διακυβέρνησης Νίκου Αναστασιάδη το 2013, αφού είχε συνεργαστεί μαζί του στο Υπουργείο Εξωτερικών, ενώ ήταν και επικεφαλής της Προεδρίας της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Φαίνεται λοιπόν ότι θα επιστρέψει στο χαρτοφυλάκιο από το οποίο ξεκίνησε ο κύριος Χριστοδουλίδης. Από εκεί και πέρα, δεδομένη θεωρείται η αποχώρηση από το υπουργικό σχήμα εν όλο και όχι από το Υπουργείο Υγείας του κυρίου Γιώργου Παμπορίδη, ο οποίος είχε χθες συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για θέματα που αφορούν στην υγεία. Μαθαίνω ότι συζητήθηκαν οι εξελίξεις σε σχέση με την επικείμενη συνεργασία του Δημοσίου με το Γερμανικό Ογκολογικό Κέντρο στη Λεμεσό, κάποια προβλήματα που παρουσιάζονται στη διαπραγμάτευση, και στο περιθώριο αυτής της συνάντησης ο κύριος Παμπορίδης όντως επιβεβαίωσε προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι η επιθυμία του είναι να αποχωρήσει από το Υπουργικό. Το είπε άλλωστε και αρκετές φορές δημόσια και από πριν ο κύριος Παμπορίδης ρωτηθεί σχετικά αρκετές φορές. Λοιπόν, τώρα τι μένει? Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα συνεχίσει τις κατηδίαν επαφές με τους συνεργάτες του και τους υπουργούς του εν ώψη και της αυριανής πολύ σημαντικής, να μην προσδώσω άλλο χαρακτηρισμό, συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, στο περιθώριο της οποίας αναμένεται να συζητήσει με όλους τους υπουργούς. Κατά τη συνεδρίαση θα τεθούν επιτάπητος όλες οι εκκρεμότητες ανά Υπουργείο και τα πλάνα δράσης, το πλάνο δράσης για κάθε τομέα ευθύνης των υπουργών, και το αμέσως επόμενο διάστημα θα ανοίξει ο κύκλος των διεργασιών για προσέγγιση προσωπικότητων από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, αφού θα ξεκαθαρίσει το σκηνικό και στο μυαλό του ποιοι μένουν, ποιοι θέλουν να αποχωρήσουν, ποιοι θέλουν να παραμείνουν και αν θα υπάρξει αναδιανομή χαρτοφυλακίων. Θα αρχίσει το ζήτημα της προσέγγισης προσωπικότητων από την ευρύτερη κοινωνία που θα αναλάβουν υπουργικά χαρτοφυλάκια. Θα υπάρξει άνοιγμα με προσωπικότητες που θα ακουμπούν όλο το φάσμα της κοινωνίας. Δεν θα είναι πολιτικά τα ανοίγματα, αλλά κοινωνικά τα ανοίγματα, μαθαίνουμε. Από εκεί και πέρα αναμένεται ότι εντός της άλλης εβδομάδας, μέσα της άλλης εβδομάδας, μέχρι τα τέλη της άλλης εβδομάδας, θα γνωρίζουμε νομίζω το νέο υπουργικό σχήμα, καθώς ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, το είπαμε πολλές φορές, δεν θέλει να δίνει τροφή στη φημολογία, στην ονοματολογία, η οποία δημιουργεί ζημιά και στην εικόνα του ιδίου προσωπικά, αλλά και στην εικόνα της κυβέρνησης. Αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά φύρουν και δημιουργούν και έρηδες μεταξύ προσώπων που ενδιαφέρονται, που δεν ενδιαφέρονται και ούτω καθεξής. Από εκεί και πέρα δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όλες αυτές οι αλλαγές που επίκυνται ακουμπούν και το κυβερνών κόμμα, τον Δημοκρατικό Συναγερμό, την Πινδάρου. Φαίνεται ότι θα έχουμε ανακατατάξεις και στην κοινοβουλευτική ομάδα
του Δημοκρατικού Συναγερμού. Άρα εδώ μπαίνει στην εξίσωση και ο μέγιστος ρόλος που έχει να διαδραματίσει ο στρατηγός εντός εισαγωγικών του κόμματος, ο Αβέροφ Νεοφίτη, ο οποίος ήταν και από τους προτεργάτες της επανεκλογής του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Ο κύριος Νεοφίτη, ο οποίος είναι σε συνεχή επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, θέλει μέσα από αυτή την διαβούλευση να διασφαλίσει την ενδυνάμωση ή την μη αποδυνάμωση της κοινοβουλευτικής του ομάδας. Όλα αυτά βεβαίως είναι σενάρια, είναι ένα σταυρόλεξο που καλούνται να λύσουν όλοι μαζί όσοι ασχολούνται με το νέο υπουργικό σχήμα, και εμείς είμαστε εδώ για να καταγράφουμε, Κατερίνα, κάθε πληροφόρηση. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Αυτές είναι οι τελευταίες πληροφορίες. Πάμε να δούμε τι γίνεται και με τις